Οι ομιλητές είναι 6 λεπτά. Στην κυρία Καβαδία, επειδή μου ενημέρωσε ότι θέλει να πει δύο κουβέντες για τον θάνατο του Βασίλη Μπεσκένη, του συναδέρφου της, του ξαφνικά, θα έχει μία μικρή ανοχή. Ορίστε, κυρία Καβαδία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την ομιλία μου με μια αναφορά προσωπικού χαρακτήρα. Σήμερα η δημοσιογραφική οικογένεια πενθεί. Πενθεί ένα νέο άνθρωπο, τον Βασίλη Μπεσκένη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες σε ηλικία μόλις 43 χρόνων. Θα ήθελα λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Ο χαμός ενός τόσο νέου ανθρώπου δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει θλίψη. Την ίδια στιγμή θα ήθελα να καταδικάσω απερίφραστα χολερικά σχόλια τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και που χαρακτηρίζουν αυτές και αυτούς που τα ανήρτησαν. Ο θάνατος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για κανενός είδους μικροκομματικές σκοπιμότητες. Εδώ απαιτείται σιωπή. Σιωπή και σεβασμό στο πένθος των δικών του ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα για τον προϋπολογισμό του 2018, την ώρα που έξω από αυτή την αίθουσα βρίσκονται 25 προσφυγόπουλα που έζησαν τη φρίκη του πολέμου. Και συζητάμε λίγες μόνο ώρες μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Συνόδου που επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά αυτό που είναι πια κοινός τόπος. Ότι η Ευρώπη έχει χάσει τον προσανατολισμό της, αναζητά ταυτότητα και πιστικές απαντήσεις απέναντι σε φαινόμενα ρατσισμού, εθνικισμού και ξενοφοβίας. Φαινόμενα που δείχνουν πως το αυγό του φιδιού έχει δυστυχώς εποαστεί για τα καλά στα σπλάχνα της Υπήρου μας και καμιά δικαιολογία ή αυταπάτη δεν συγχωρείται. Ξεκινώ την ομιλία μου με αυτή την αναφορά, γιατί δυστυχώς όλες τις προηγούμενες ημέρες οι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερέβαλαν και πάλι εαυτόν στον καταγγελτικό λόγο και την ακραία ρητορική, εμφανίζοντας μια καταστροφολάγνα και σκανδαλολάγνα εικόνα για τη χώρα, θέλοντας να ψαρέψουν σε θολά νερά. Συμπλέοντας έτσι με επιχειρήματα και λογικές που κατά κόρον χρησιμοποιούνται από τα πιο ακραία δεξιά τμήματα του πολιτικού φάσματος. Να επισημάνω λοιπόν ότι όταν το δεύτερο κόμμα της χώρας υιοθετεί απόψεις όπως παραδείγματος χάρη ότι η οικονομική ανισότητα είναι φυσικό και φυσιολογικό φαινόμενο που δεν έχει τρόπο ή λόγο αντιμετώπισης, ή όταν ακούμε από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το αμίμητο πως αν δεν δαμάσει κανείς τα εσωτερικά του εξάρχεια, τότε δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και τα πραγματικά εξάρχεια, τότε νομιμοποιεί και μπολιάζει την κοινωνία με απόψεις που φυσιολογικά θα έπρεπε ως ενδυνάμει εκφραστής του μεσαίου χώρου να απορρίπτει ασυζητητή, αν βεβαίως δεν αντιλαμβανόταν τη χώρα ως ένα τρόπαιο εξουσίας που πρέπει πάση θυσία να έρθει στα χέρια του. Να περάσω τώρα στον προϋπολογισμό του 2018, ένα έτος που θα σηματοδοτήσει την έξοδό μας από τα μνημόνια και την πολύ σκληρή επιτροπία, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι οι πληγές θα κλείσουν ως διαμαγείας. Επιχειρούμε ωστόσο να βγάλουμε τη χώρα από τη μνημονιακή περίοδο με την κοινωνία όρθια, όπως είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Με αδυναμίες, αναμφίβολα. Με αστοχίες, με βαρύ τίμημα, με πολιτικές που δεν μας εκφράζουν, αλλά έχοντας δώσει μια συνεχή, μια αδιαμφισβήτητα σκληρή μάχη με σημαντικές επιμέρους επιτυχίες, την ώρα που οι κύριοι και οι κυρίες της αντιπολίτευσης σφύριζαν αδιάφορα και έπαιζαν το παιχνίδι των δανειστών, ζητώντας μας να υπογράψουμε άρον-άρον το οτιδήποτε. Και έρχεστε τώρα να μας κατηγορήσετε ότι δεν διαπραγματευθήκαμε, διασπείροντας ταυτόχρονα τη φασίζουσα θεωρία του «όλοι οι ίδιοι είμαστε», επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να ξεχάσουν οι πολίτες τις ευθύνες σας για το ότι οι δικές σας πολιτικές και οι δικές σας παρέες έφεραν τη χώρα στην αγκαλιά των δανειστών. Φυσικά και δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι εμείς φέτος αυξάνουμε τον προϋπολογισμό της κοινωνικής αλληλεγγύης κατά 20,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 η αύξηση είναι 232%. Δίνουμε για δεύτερη χρονιά κοινωνικό μέρισμα σε όσους ιδιαιτέρως χτυπήθηκαν από την ανθρωπιστική κρίση που φέρατε στη χώρα, επιμένοντας ότι μας ενδιαφέρουν πρωτίστως οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί. Στην ίδια λογική και το επίδομα των 400 ευρώ στους άνεργους νέους 18-24 ετών. Θα δώσουμε και φέτος 760 εκατομμύρια για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, σχολικά γεύματα σε 130.000 μαθητές του Δημοτικού. Καλύπτουμε τα έξοδα για 119.000 παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και αυξάνουμε τα οικογενειακά επιδόματα κατά 40%, παρά τα όσα ισχυρίζονταν οι φιλικές σας μηντιακές Κασάνδρες.
Αντικρούσαμε την επίθεση στα αναπηρικά επιδόματα και νομοθετήσαμε ότι πλέον στις πτωχεύσεις θα προηγούνται οι απαιτήσεις των εργαζομένων έως 6 μήνες έναντι όλων των άλλων πιστωτών. Εμείς είμαστε αυτοί που θα εισπράξουμε χρήματα από τις τηλεοπτικές άδειες, παρά τη λυσαλαία αντίδρασή σας αγκαλιά με συγκεκριμένους μηδιακούς κύκλους. Ενώ είμαστε εμείς που με μια σειρά νομοθετημάτων προωθήσαμε και θα προωθήσουμε ακόμη περισσότερο μια σειρά από κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα που η συντηρητική σας προσέγγιση τα άφηνε χρόνια στα αζήτητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, πιστεύετε πραγματικά ότι όταν λέτε πως εσείς θα προβείτε σε εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, υπάρχει έστω και ένα σημείο που δεν καταλαβαίνουν πως εννοείται απολύσεις και περικοπές μισθών σε μια οικονομία που ακόμη μαστίζεται από την ύφεση? Και βεβαίως απολύσεις και περικοπές μισθών που θα αφορούν τη μάζα των εργαζομένων και των μισθωτών και όχι τη δίθεν ελίτ που συνοστίζεται στα τραπέζια και στις λίστες σας, ονειρευόμενη τη διαιώνιση των προνομίων της. Πιστεύετε πραγματικά ότι όταν φωνάζετε για σκάνδαλα, είναι δυνατόν να διαγραφούν από τη συλλογική μνήμη οι Siemens, τα Paradise Papers, τα Panama Papers, τα εκατομμύρια που επί χρόνια φαγώνονταν στην υγεία και τους εξοπλισμούς, τα απίστευτα δάνεια ημετέρων αλλά και τα ανεξόφλητα τα δάνεια των 400 εκατομμυρίων ευρώ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που μεταξύ άλλων αποκάλυψε η εξεταστική της Βουλής? Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές σε αυτό το πάρτι που επί δεκαετίες στήθηκε σε βάρος των δημόσιων οικονομικών της χώρας? Μα τα δικά σας στελέχη που δεν έχετε το θάρρος, τη δύναμη αλλά και τη διάθεση να τα βάλετε στην άκρη. Αντιθέτως, τα αφήνετε να αλωνίζουν αγκαζέ με τα πρωτοπαλίκαρα του παλιού ένδοξου μηντιακού συστήματος και τους διάφορους πορφυρογέννητους, νομίζοντας ότι με τις παλιές συνταγές της διατεταγμένης πένας και του πληρωμένου πληκτρολόγιου θα μπορέσετε να ξεπληθείτε στα μάτια της κοινής γνώμης. Δυστυχώς όμως για σας, οι καιροί έχουν αλλάξει. Μπορεί να κραυγάζετε, μπορεί να παίζετε τα αρέστα σας με την πολύτιμη αρρωγή αγαπημένων σας μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά η αλήθεια είναι αδυσόπιτη. Αφού τα προηγούμενα σενάρια, ότι δήθεν δηλαδή θα πέφταμε στα βράχια, ότι δεν βγαίνουν οι αξιολογήσεις, ότι θα μπει κόφτης, αφού όλα αυτά κατέρευσαν πανηγυρικά, τώρα, βλέποντας και τη δημοσκοπική ψαλίδα να κλείνει, επαφίεται τις φιλοδοξίες σας στα χέρια των επικοινωνιολόγων σας, που παρά τις επίμονες και φιλότιμες προσπάθειές τους, είναι αναπόδραστα αντιμέτωποι με το άλυτο πρόβλημα. Όσο και να αλλάζουν το περιτύλιγμα του προϊόντος που τους ζητάτε να πωλήσουν, το περιεχόμενο δεν τραβάει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω με αυτό. Ο προϋπολογισμός του 2018, μακριά από κάθε λογή success story, αποτελεί ένα ακόμα βήμα μιας μεγάλης προσπάθειας να βγάλουμε την κοινωνία από τη βάσανο των μνημονίων, μένοντας ταυτοχρόνως συνεπής στο όραμα για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές του 19 αποτελεί για μας τη μεγάλη πρόκληση, προκειμένου να αποδείξουμε πως, απαλλαγμένοι από την πολύ σκληρή επιτροπία, μένουμε πιστά προσιλωμένοι στον ταξικό υπέρ των ασθενέστερων χαρακτήρα που οφείλει να έχει η πολιτική μας. Και σε αυτή την πρόκληση οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Καφαντάρη.